σε εσάς και στους ακροατές. Λοιπόν, η Νέα Σαλαμίνα, σε αντίθεση με τον Εθνικό που μιλήσαμε προηγουμένως, δείχνει στα τελευταία παιχνίδια να βρίσκει ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο, να βελτιώνει τις εμφανίσεις της και να κάνει έτσι, να στέλνει περισσότερα ελπιδοφόρα μηνύματα σε σχέση με την προσπάθεια για παραμονή στην κατηγορία. Νομίζω ότι τα έχετε πει σωστά. Με την ενίσχυση του Ιανουαρίου η ομάδα μας όντως έχει πάρει μια αγωνιστική άνοδο. Το δείξαμε σε 2-3 παιχνίδια. Είχαμε τελευταία την Ομόνια ένα τυχές παιχνίδι, το οποίο θέλουμε να ξεχάσουμε και να προσπεράσουμε όσο το γιατρών πιο σύντομα και μπαίνουμε τώρα σε τελική ευθεία, θα έλεγα, του αθλήματος της πρώτης φάσης, με αισιοδοξία και πίστη σε δυνάμεις, όμως ότι θα τα καταφέρουμε. Μάλιστα. Στηριχτήκατε στον Σάββατο Μπουρσαϊτίδη, του δείξατε εμπιστοσύνη ότι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα και μετά την αρχική μουρμούρα, αφού είχαν πολλά να αλλάξουν όπως έδειξε η Νέα Σαλαμίνα, φαίνεται ότι και αυτός άρχισε να βοηθά πολύ την ομάδα, κυρίως μέσω των μεταγραφών που έκανε το Γενάρη και δείχνει ότι έχει τον τρόπο να βοηθήσει την ομάδα να έρθει σε καλύτερες μέρες. Δεν θα διαφωνήσω. Η ομάδα, και πριν ακόμα έρθουν οι μεταγραφές του Ιανουαρίου, έδειχνε ότι είχε μια καλύτερη αγωνιστική παρουσία με τον Σάββατο Μπουρσαϊτίδη. Μπορεί να παίρναμε τα αποτελέσματα που θέλαμε για πολλούς και διάφορους λόγους. Όμως η ομάδα είχε μια καλύτερη παρουσία, καλύτερη απόδοση σε σχέση με προηγούμενες εμφανίσεις με τα πολλά γκολ κτλ. Κτλ. Με την ενίσχυση ασφαλώς βελτιώθηκε και η επιθετική μας γραμμή. Έχουμε ευκαιρίες, σημειώνουμε γκολ. Και όπως είπατε, εντάξει, φαίνεται μια καλύτερη παρουσία. Όμως αυτό δεν σημαίνει τίποτα ακόμα. Έχουμε ακόμα 4 παιχνίδια. Πόσα έχουμε, πρέπει να κερδίσουμε, να βάλουμε τους βαθμούς που χρειάζονται, ούτως ώστε μαθηματικά να κλείσει στην πρώτη φάση με θετικό αποτέλεσμα για μας. Από εκεί και πέρα θα μπούμε στην δεύτερη φάση του πρωταθλήματος και εκεί θα υπάρχουν ακόμα αρκετά παιχνίδια και ελπίζω ότι στο τέλος του πρωταθλήματος η Νέα Σαλαμίνα θα είναι εκεί που ταξίδι στην πρώτη κατηγορία. Μάλιστα, έχετε πλέον μπροστά σας ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Από αυτά που λέμε είναι παιχνίδια 6 βαθμών. Ναι. Είναι μόλις ένα βαθμό πίσω από σας η ομάδα της Λευκοσίας. Ναι. Παίζουμε με την Ολυμπιακό την Τρίτη. Μετά ακολουθεί ο Ερμής, η ΑΕΛ και η ΑΛΚΙ. Είναι αυτά τα παιχνίδια που έχουν απομείνει. Είναι παιχνίδια τα οποία μπορούμε να χτυπήσουμε. Αισιοδοξούμε ότι θα τα καταφέρουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Μάλιστα. Πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει. Τις τελευταίες ημέρες ακούγονται, λέγονται πάρα πολλά. Ακούσαμε και παράγοντες ομάδων να διαμαρτύρονται, προπονητές, σε ό,τι αφορά διάφορες ζυμώσεις και μαγειρέματα που γίνονται για να ευνοηθούν κάποιες ομάδες, να εις βάρος άλλων πάντα θα ευνοηθούν, όπως λέγεται. Ποια είναι η θέση της Νέας Σαλαμίνας, Πρόεδρε, πάνω σε αυτά όλα, γιατί είσαστε μια ομάδα που είστε εμπλεγμένοι εκεί σε ό,τι αφορά την βαθμολογία και προσπαθείτε κι εσείς να σώσετε την ομάδα σας. Εγώ θα πω δύο λόγια μόνο. Μπήκαμε σε μια κρίσιμη περίοδο του αθλήματος. Καλούνται αυτοί που πρέπει να λάβουν τις ευθύνες τους. Όλοι ξέρουν τι πάνω κάτω γίνεται. Να λάβουν τις ευθύνες τους και να στηρίξουν το άθλημα. Οτιδήποτε άλλο ήθελε να συμβεί ή προσπαθούν να κάνουν, αυτό θα είναι καταστροφικό. Νομίζω όλος ο κόσμος παρακολουθεί, όλος ο κόσμος καταλαβαίνει. Αυτοί που τους πρέπει να αναλάβουν, όχι αύριο, αλλά εχθές. Ούτως ώστε να μην έχουμε φαινόμενα τα οποία αμαυρώνουν το πρωτάθλημα, στερούν τους φιλάθλους
τη δυνατότητα να παρακολουθούν ένα σωστό πρωτάθλημα και τα λοιπά και τα λοιπά. Θέλω να μείνω ως εδώ, αυτοί που πρέπει να λάβουν τις ευθύνες τους ξέρουν ποιοι είναι και να επιτέλους να λύσει το πρωτάθλημα σωστά όπως πρέπει. Οι καλοί και αυτοί που αξίζουν να μείνουν στην κατηγορία, όσοι δεν μπορούν ή δεν τους αξίζει, ανεξάρτητα ποιοι είναι αυτοί, να πάνε στη δεύτερη κατηγορία όπως συμβαίνει σε όλα τα πρωταθλήματα του κόσμου. Οτιδήποτε άλλο να πούμε είναι νομίζω περίπτω. Εσείς ως Νέα Σαλαμίνα στέλνετε τώρα τα προειδοποιητικά μηνύματα σε αυτούς που πρέπει να τα πάρουν για να προστατεύσουν τις ομάδες και το άθλημα. Εσείς ως Νέα Σαλαμίνα φοβάστε ότι μπορεί να πέσετε θύμα κάποιας σκευωρίας, κάποιας συνωμοσίας? Όχι, δεν θα μπούμε σε αυτήν τη διαδικασία εμείς να σκεφτούμαστε ένα σκευωρίο κτλ. Εμείς έχουμε την ικανότητα να παρακολουθούμε κάποια πράγματα. Δεν το λέω με τον το θέμα που είπατε ότι αμάν ξέρουμε τι συμβαίνει και τα λοιπά και τα λοιπά. Όχι. Δεν είμαστε σήμερα και σχετικοί στο άθλημα. Πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες και επαναλαμβάνω να δεχτεί το τίμιο το άθλημα και από εκεί και πέρα, όπως είπα προηγουμένως, όποιο το αξίζει να μείνει και όποιο δεν το αξίζει να πάει στη δεύτερη κατηγορία. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όλοι. Και αυτοί που πρέπει το ρόλο για να γίνει αυτό πράξη, ξέρετε τι πρέπει να λάβουν, δεν θέλω να λάβω ούτε εγώ πρόεδρο του Σωματείου, ούτε το Συμβούλιο μου, ούτε άλλα διοικητικά συμβούλια. Υπάρχει συντεταγμένα σώματα του Ιππιακού Ποδοσφαίρου, οι οποίοι πρέπει να λάβουν τις ευθύνες τους εδώ και τώρα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να είστε καλά.